Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας. Μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τον Άγιο Κοσμά τον Εδωλό, τον Έθνα Απόστολο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη μορφή που ιδιαίτερα στην εποχή μας όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του στην Εκκλησία και στο γένος και πόσο συνεχίζει τις εποχές αυτές, τις δύσκολες, να αποτελεί ένα φάρο και έναν οδηγό. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο σήμερα να καλέσουμε στη σημερινή μας ρωμαϊκή παρέα έναν άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι από αυτούς που έχουν μελετήσει πάρα πολύ το έργο, το βίο, τις διδαχές, αλλά και την συνεισφορά του Πατροκοσμά. Κοντά μας είναι ο κύριος Λάμπρος Κόντζος, εκλεκτός συνεργάτης της εκπομπής μας, αλλά και διακεκριμένος θεολόγος και συγγραφέας. Αγαπητέ κύριε Σκόντζο, αγαπητέ κύριε Λάμπρο, σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, θα θέλαμε να κάνουμε μία κουβέντα σε βάθος, να διεισδύσουμε μέσα στην προσωπικότητα αυτή του Αγίου Κοσμά του Εδωλού, να δούμε τα έργα και τις ημέρες του και πόσο σημαντικό είναι και για τη σημερινή εποχή όλη αυτή η κληρονομιά και η παρακαταθήκη που μας άφησε. Και εγώ σας καλησπυρίζω με τη σειρά μου, κύριε Βλάνο. Καλησπέρα και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που μου κάνετε την τιμή να έρθω στην εκπομπή σας. Και μάλιστα να μιλήσουμε απόψε για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα, αυτόν τον μεγάλο άντρα. Και το πόσο μεγάλος είναι, εγώ απλά θα επαναλάβω τα λόγια του γνωστού σε όλους μας πανεπιστημιακού δασκάλου και σεβαστού μας, του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε τον Άγιο Κοσμά τον Εδωλό ως τον μεγαλύτερο και σπουδαιότερο Έλληνα μετά την άλωση μέχρι σήμερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είδα και σε ένα άρθρο που είχετε γράψει. Ακριβώς αυτό και πραγματικά με εξέπληξε. Ναι. Διότι και νομίζω προσπαθώντας να εκπροσωπήσω τον απλό τηλεθεατή, τον απλό Έλληνα, ο οποίος θα διερωτηθεί πώς μπορεί ένας ταπεινός καλόγερος να θεωρείται ότι ίσως είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα του ελληνισμού μετά την άλωση μέχρι και σήμερα όσον αφορά τη συνεισφορά του στην Εκκλησία και στο γένος. Εγώ θα έλεγα, θα μιλήσω τώρα και ως θεολόγος και θα πω ότι πώς μπορεί ένας ταπεινός καλόγερος να γίνει ένας τόσο μεγάλος άνδρας, μια με τόσο μεγάλη προσωπικότητα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Εδωλός, με την προσωπική του κάθαρση, με τον αγιασμό, με την άσκηση, με την ακράδαντη πίστη στο Θεό, καθάρθηκε, αγιάστηκε και έγινε ένα πολύτιμο σκεύος της Θείας Χάριτος. Αλλά όμως ταυτόχρονα ο Άγιος Κοσμάς ο Εδωλός, κύριε Μπλάνο, ήταν και ένας μεγάλος πατριώτης, ένας μεγάλος Έλληνας, ο οποίος μέσα από το έργο του βοήθησε το υπόδουλο γένος την κρίσιμη εκείνη περίοδο, μιλάμε τώρα για τον 18ο αιώνα, ίσως τον πιο δύσκολο αιώνα της τουρκοκρατίας, και σε μια καμπή, ιστορική καμπή για το γένος μας, που αυτός ο άνθρωπος άφησε τη δική του σφραγίδα, έβαλε τη δική του σφραγίδα για την πορεία του έθνους, αλλά όμως και για την πορεία της Εκκλησίας μας. Αυτός ο άνθρωπος με τον προσωπικό του αγώνα, με την αυτοθυσία του, γιατί στο τέλος θα δούμε ότι θυσίασε ακόμα και τη ζωή του για αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως. Βοήθησε τα μέγιστα και την Εκκλησία μας και την Ορθοδοξία μας, αλλά και το γένος μας, την πατρίδα μας. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που κάποιος άλλος πανεπιστημιακός δάσκαλος είπε ότι εάν η Θεία Πρόνοια δεν έστελνε τον Άγιο Κοσμά τον Εδωλό να δράσει κατά τον 18ο αιώνα στον ελληνικό χώρο, δεν ξέρουμε
τελικά πώς θα διαμορφώνονταν η κατοπινή ιστορία. Αν θα φτάναμε, κύριε Μπλάνο, δεν είναι υπερβολικό αυτό να το φανταστούμε, αν θα φτάναμε τελικά στην Επανάσταση του 1821, αν δεν υπήρχε ο Άγιος Κοσμάς, ο Ιτωλός, βέβαια και οι άλλοι προτεργάτες, ο Ρήγας Φεραίος, εντάξει, και, λοιπόν, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνδρες, αλλά και ο Άγιος Κοσμάς, ο Ιτωλός, έχει τη δική του συνεισφορά στην υπόθεση του έθνους μας. Μάλιστα. Σημαντική, λοιπόν, η... Θα το δούμε στη συνέχεια. Για να καταλάβουν η μορφή αυτή, πραγματικά, και πολυπίκυλος ο ρόλος και η συνεισφορά του. Ήδη μπορούμε να επιγραμματικά να δώσουμε το πλαίσιο ενός έργου, πέραν, όπως είπατε, του μαρτυρικού του τέλους. Είναι ένας εθνομάρτυρας, ένας οσιομάρτυρας για την πατρίδα και για τον Χριστό. Ιερομάρτης και εθνομάρτης. Έτσι. Το έργο του όμως δεν το ξέρουμε πολύ καλά. Τα επιμέρους κομμάτια, ίσως πολλής κόσμος, και θεωρώ κρίσιμο, γιατί ίσως πολλές εκπομπές να έχουν γίνει για τον Πατρό Κοσμά, και ο Αχιλλός έκανε και μια σημαντική παραγωγή ψηφιακή με τις διδαχές και τον βίο, και νομίζω ότι είναι γνωστό στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ όμως, έτσι πιο νυφάλια, θα θέλαμε να δούμε τα επιμέρους κομμάτια του κοινωνικού, του εθνικού έργου του, αυτού που άφησε, του σπουδαίου, του εκκλησιαστικού έργου, του προφητικού. Και ακριβώς όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την προσωπικότητα, αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα του Εθναποστόλου, του Αγίου Κοσμά του Ιτωλού. Πολύ καλά είπατε, κύριε Μπλάνο, στην αρχή του λόγου σας, ότι δεν είναι γνωστό το έργο του Αγίου Κοσμά του Ιτωλού, ούτε καν η προσωπικότητα, θα έλεγα, αρκούντος. Φρόντισαν κάποιοι, δυστυχώς, αυτοί που βρίσκονται είτε στα πολιτικά πράγματα είτε στα εκπαιδευτικά πράγματα της πατρίδας μας, να παραθεωρήσουν τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα, όπως και την συνεισφορά της Εκκλησίας στην υπόθεση του έθνους μας. Και μάλιστα στα σχολεία, στα σχολικά βιβλία, περιδιαβαίνουν η ιστορία μας, μερικοί γεσαράδες τον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό. Μάλιστα θα έλεγα και μία γνωστή σε όλους μας ιστορικός τα τελευταία, αναφέρει τον Άγιο Κοσμά ως Κοσμά, σχέτο Κοσμά, για μας είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, ο Εθναπόστολος και Ιεραπόστολος και Εθνομάρτης και Ιερομάρτης. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Θα προσπαθήσουμε λίγο, λοιπόν, απόψε να δούμε έτσι το πολύπλευρο έργο του Αγίου Κοσμά του Ιτωλού, γιατί δεν υπήρξε μονάχα ένας ιεροκήρυξ απλά, αλλά επεκτάθηκε και στον κοινωνικό τομέα, επεκτάθηκε στον εκπαιδευτικό τομέα, στον τομέα της παιδείας, στον τομέα της ελληνικής γλώσσας και της αφύπνισης της εθνικής συνείδησης, που βέβαια εδώ θα σταθούμε παρακάτω, θα έχουμε προφανώς το χρόνο να μιλήσουμε, ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, όπως και ο Ρήγας Φεραίος και όλοι οι προεπαναστατικοί αφυπνιστές του έθνους, δεν είχαν οραματιστεί, κύριε Μπλάνο, ένα κρατήδιο, αυτό που μας έφτιαξαν μέσα στα στενά ελληνικά στα πλαίσια του ελληνικού χώρου, του ελλαδικού χώρου, ναι, οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης, αλλά είχαν κατά νου τους το Ρωμαϊκό, είχαν κατά νου τους την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την Ελληνική Αυτοκρατορία στην ουσία, όσο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους. Αυτό είχαν στο νου τους, λοιπόν, και ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός και ο Ρήγας Φεραίος και οι άλλοι μεγάλοι της παλιάς εποχής, πριν της προεπαναστατικής εποχής. Έχουμε χρέος, λοιπόν, όπως είπατε, να προβάλλουμε τις μεγάλες προσωπικότητες αυτές της ιστορίας μας και της Ρωμιοσύνης. Τις έχουμε ανάγκη, κύριε Μπλάνο. Ακριβώς. Τις έχουμε ανάγκη σήμερα. Για να έρθουμε στο σήμερα, δεν είναι μόνο απλώς μία ιστορική αναφορά και αναδρομή ή ένα επαιτειακό γεγονός, έτσι, με μία εφήμερη πανηγυρική διάσταση. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με προσωπικότητες της Ρωμιοσύνης, μεγάλες, που το φως τους λάμπει, συνεχίζει να λάμπει και συνεχίζει να φωτίζει και θα λάμπει. Και θα, λάμπει. Έτσι. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσω να πούμε λίγα βιογραφικά για τους αγαπητούς μας τηλεθεατές για τον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό, ορισμένα βιογραφικά στοιχεία. Γεννήθηκε στο Μέγα Δέντρο της Ιτωλίας το 1714 από γονείς υπηρώτες, φτωχή οικογένεια, το βαπτιστικό του όνομα ήταν Κόνστας. Φρόντισαν οι γονείς του μέσα στην φτώχεια τους οι άνθρωποι εκείνοι να δώσουν όσο μπορούσαν
να μάθουν τον Κόνστα και τον αδελφό του, τον Χρύσανθο, μια άλλη πολύ μεγάλη προσωπικότητα, κύριε Πλάνο, που είναι άγνωστη. Ο Χρύσανθος, ένας από τους διδασκάλους του έθνους, αδελφός του μεγάλου και εθναποστόλου Κοσμάτου Εντολού, έτσι. Φρόντισαν λοιπόν να δώσουν στα παιδιά τους οι γονείς αυτή παιδεία. Ο Άγιος Κοσμάς Εντολός έμαθε τα πρώτα γράμματα στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Κατόπιν πήγε στην Παρνασίδα, εκεί κοντά σε έναν ονομαστό δάσκαλο της εποχής εκείνης, τον Λίτσικα. Έμαθε θα λέγαμε, τα γυμνασιακά, τη μέση παιδεία στην Παρνασίδα. Υπήρχε εκεί η ονομαστή σχολή. Και κατόπιν πήγε στο Άγιον Όρος, ακόμη δεν είχε γίνει μοναχός, ως λαϊκός, και φίτησε στην εκεί ονομαστή Αθωνιάδα σχολή. Εκεί λοιπόν έκαμε ανώτερες σπουδές ο Άγιος Κοσμάς Εντολός, σπούδασε θεολογία, σπούδασε και φιλοσοφία και φιλολογία. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι για την εποχή του υπήρξε ένας πάρα πολύ μορφωμένος ο Άγιος Κοσμάς Εντολός, σε αυτό απάντηση σε κάποιους που τον θέλουν σκοταδιστή. Θα δούμε παρακάτω, θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε. Να τα δούμε αυτά, γιατί νομίζω ότι όλοι αυτοί οι επικριτές που πραγματικά ξαφνιάζει στο να, όχι μόνο θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι κάποιοι αδιαφορούν για το πρόσωπο αυτό, γιατί το να υβρίζουν είναι, αλλά πραγματικά το να υβρίζουν έναν και να συκοφαντούν είναι ό,τι χειρότερο. Πραγματικά είναι εκ των ουκ άνευ. Έτσι. Στη συνέχεια τον συναντάμε στην Ιερά Μονή Φιλοθέως στο Άγιον Όρος. Εκεί εκάρη μοναχός και έλαβε το όνομα Κοσμάς, που σημαίνει κόσμημα, στολισμένος με χαρίσματα. Αυτό σημαίνει Κοσμάς. Και έμεινε 17 χρόνια στο μοναστήρι και εκεί διέπρεψε με την προσευχή, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με τις προσευχές, με τη συχνή Θεία Κοινωνία, και έγινε ένας ονομαστός, ένας φωτισμένος μοναχός. Αλλά όμως, κύριε Μπλάνο, ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, όπως είπαμε και προηγουμένως, ήταν σκεύος της Θείας Χάριτος, δεν μπορούσε ο ίδιος να επαναπαυτεί στην ησυχία του Αγίου Όρους, αλλά όμως το μυαλό του βρισκόταν συνεχώς στους υπόδουλους αδελφούς του, τους Έλληνες και τους άλλους Ορθοδόξους λαούς που στέναζαν κάτω από την Οθωμανική δουλεία. Αυτό και είναι, κύριε Σκοντζό, νομίζω ότι αυτό που το σημείο που τονίσατε έχει μια ιδιαίτερη σημασία να το καταλάβουμε, διότι πράγματι με όλες αυτές τις περγαμηνές όσον αφορά την εποχή μάλιστα εκείνη, της παιδείας που απέκτησε, της χριστιανικής παιδείας, αλλά και ευρύτερα της παιδείας, θα μπορούσε βεβαίως και όντας μοναχός να περιοριστεί στο μοναχικό βίο και να γίνει και ένας σημαντικός άνθρωπος του πνεύματος, να ασχοληθεί με τα έργα των πατέρων, να εντρυφήσει με όλα αυτά τα θέματα τα πνευματικά. Όμως είναι αυτή η πρωτοτυπία ότι ξαφνικά αφήνει τον ήσυχο. Τον εαυτό του, αδειάζει τον εαυτό του, κύριε Μπλάνο. Είναι καταπληκτική, αυτή είναι πρωτοφανής υπέρβαση. Ακριβώς, όπως το είπατε. Είναι να φύγει υπέρβαση από τη μοναχική ζωή και να αποφασίσει να κάνει κάτι που δεν το ξανακάνει κανείς άλλος. Είναι μοναδικό αυτό. Κοιτάξτε, στην ιστορία της Εκκλησίας μας υπάρχουν προηγούμενα, έτσι. Yeah. Βλέπουμε τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, τον Μεγαντώνιο, λόγω χάρη, όταν η Εκκλησία των Αλεξανδρέων τον 4ο αιώνα σπαράσονταν από την λέλαπα του αριανισμού, κατέβηκε στον κόσμο. Ο Μέγας Αθανάσιος το ίδιο, ο Μέγας Βασίλειος το ίδιο. Υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός απλά μιμήθηκε τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας και είπε: εγώ δεν ζω πια για τον εαυτό μου, αλλά θα ζήσω για τον Χριστό, για την Εκκλησία και για τους αδελφούς μου, οι οποίοι υποφέρουν, και όχι απλά υποφέρουν, αλλά εξισλαμίζονται. Μάλιστα. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, τι διέκρινε αυτός ακριβώς με τη διεισδυτικότητα του φωτισμένου του νου, ότι δεν μπορούσε να εφησυχάζει όταν οι συμπατριώτες του, ο ελληνικός λαός ήταν υπόδουλος, και έβλεπε ακριβώς αυτό που κανείς δεν μπορούσε να το αντιληφθεί, γιατί κακά τα ψέματα σε εποχές που βρίσκεσαι σε σκλαβιά προσπαθείς να περισσώσεις τον εαυτό σου και τους γύρω σου. Βέβαια. Αυτός διέκρινε λοιπόν, γιατί επιβεβαιώνεται αυτό που είπατε, ότι πρώτα ήταν σκεύος εκλογής, ένας άνθρωπος πνευματικός που προηγήθηκε η κάθαρση, ο φωτισμός, η δική του.
δούλεψε, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο. Και προσπάθησε να μεταδώσει αυτόν τον φωτισμό που είχε ο ίδιος στους άλλους. Και εδώ είναι το μεγαλείο αυτό του άντρα. Το μεγαλείο αυτό του άντρα. Αυτό ίσως είναι και, είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα δούμε μετά. Γιατί εάν θέλουμε τώρα να αναζητήσουμε μεγάλους άνδρες, κύριε Σκότζο, για τις εποχές αυτές τις γκρίζες, τις δύσκολες, τις πονηρές, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να καταλάβω ότι θα περίμενα σωτήρες ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν περάσει από την κάθαρση. Μα βέβαια. Για να μην τρέφουμε και ψευδεστήσεις. Θα τα πούμε μετά αυτά, γιατί ο ρόλος και ο λόγος αυτής της μεγάλης προσωπικότητας δεν είναι απλώς για να καταγράψουμε το πορτρέτο και να κάνουμε απλώς μια εκπομπή. Κύριε Πλάνο, αν δεν αδειάσουμε την φιλαυτία μας, τον εαυτό μας, την καλοπέρασή μας από τον εαυτό μας και να ζήσουμε και να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, όπως αυτοί οι μεγάλοι άντρες, ποτέ δεν θα γίνουμε χρήσιμοι για την κοινωνία. Και όλοι οι μεγάλοι άντρες, ο Καποδίστριας λόγου χάρη, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, μετά τον Άγιο Κοσμά τον Νετολό, είναι ο Καποδίστριας ο μεγάλος Έλλην. Τι έκανε αυτός? Άδειασε και αυτός τον εαυτό του και είπε: θα ζήσω για την Ελλάδα και όχι για τον εαυτό μου. Πόσο σημαντικό ακούγεται και δεν ξέρω αν πραγματικά θα μας δώσει ο Θεός σε αυτές τις εποχές ένα σύγχρονο Πατροκοσμά. Ένα σύγχρονο Καποδίστρια. Αυτός ξέρει, εμείς να παρακαλούμε τον Θεό. Πραγματικά έτσι. Το έχουμε πολύ ανάγκη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λιγάκι το βίο του. Φεύγει λοιπόν και τι κάνει? Δεν βγαίνει μόνος του, χωρίς άδεια, χωρίς, βέβαια ήταν και το πρόβλημα της μετακίνησης τότε. Πήγε στο Πατριαρχείο, στον Πατριάρχη τότε Σεραφείμ, από τον οποίο ζήτησε την άδεια να κηρύξει το Θείο Λόγο. Πήρε την άδεια λοιπόν από τον Πατριάρχη και έκανε 4 μεγάλες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι τη Βόρειο Ήπειρο, μέχρι την Κεφαλινία και τη Ζάκυνθο, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο, τα νησιά του Αιγαίου, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία. Σε μια εποχή, κύριε Σκότζο, που οι συνθήκες ήταν τραγικές. Δηλαδή είχαμε την δουλεία. Τους Τούρκους, τις δουλειστές. Αλλά γενικότερα και μόνο στο άκουσμα ότι έγιναν περιοδίες σε συνθήκες εποχής εκείνης, ακούγεται πράγματι σαν ένα θαύμα. Πώς μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος? Χρήματα στην τσέπη, λέει. Δεν έχω, λέει, πορτοφόλι, σακούλα του λέγα τότε. Δεν έχω, λέει, τίποτα. Τι είχε? Είχε ένα σκαμνάκι, ήταν κοντό στο ύψος. Ένα σκαμνάκι για να ανεβαίνει πάνω στα κηρύγματα, να τον βλέπω να μιλάει. Και ένα σταυρό που έστεινε πίσω του ότι ομιλεί εξ ονόματος του Ιησού Χριστού, που είναι το σημείο του Χριστού μας ο σταυρός. Και ότι ο ίδιος, ο οποίος είχε σταυρώσει το δικό του εαυτό, εκεί λοιπόν στο σταυρό αυτό έβλεπε το σταυρωμένο γένος. Ο Αγίος Κοσμάς ο Εντολός και τους έλεγε: η λύτρωσή μας, ήθελε να τους πει, ιδού ο σταυρός. Πρέπει λοιπόν να σταυρώσουμε τον εαυτό μας και να μπορέσουμε έτσι να καταργήσουμε τα πάθη μας και να προσεγγίσουμε την Ορθοδοξία μας, να προσεγγίσουμε τον Χριστό για να σωθούμε. Έτσι λοιπόν έκανε 4 μεγάλες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Έφτιαξε σχολεία, θα το δούμε παρακάτω. Μίλαγε για την παιδεία. Νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε μια παράγραφο για την παιδεία. Βεβαίως. Και στο τέλος. Κατέληξε στα 1779 στην Βόρειο Ήπειρο. Εκεί τα είχε βάλει με τους εμπόρους της εποχής εκείνης, που στην πλειοψηφία τους ήταν Εβραίοι, και τα κυριακάτικα παζάρια. Οι χριστιανοί πήγαιναν, ήταν να πουλήσουν, την αγοράσουν στα παζάρια και δεν εκκλησιάζονταν. Και ήταν πολύ σημαντικό για τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό ο εκκλησιασμός, γιατί η Εκκλησία, η συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα στη Θεία Ευχαριστία είναι το σημαντικό, η σημαντικότερη λατρεία μας στο Θεό. Έτσι λοιπόν, επειδή παρακινούσε τους χριστιανούς να μην πηγαίνουν στα κυριακάτικα παζάρια, συκοφαντήθηκε και στον Κούρτ Πασά του Βερατίου και εκείνος τον στραγγάλισε, τον κρέμασε σε ένα δέντρο στις 24 Αυγούστου 1779. Και έριξαν οι δήμοι του το τίμιο σώμα του στο ποτάμι, στον ποταμό Αόου εκεί, και τον βρήκε κάποιος ιερέας Μάρκος, βρήκαν το σώμα του ύστερα από κάποιες ημέρες, ακόμη να μην έχει υποστεί τη φθορά, σημείο της αγιότητας του Αγίου, το οποίο έθαψαν με τιμές, και τα Άγια Λείψανα του Αγίου Κοσμάτου Εντολού βρίσκονται στην Βόρειο Ήπειρο, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή, ως θησαυρό πολύτιμο των αδελφών μας Ορθοδόξων Βορειοϋπειρωτών. Και μάλιστα, κύριε Μπλάνο, έδωσε ο Θεός και διασώθηκαν
από τους διωγμούς των χριστιανών του κομμουνιστικού καθεστώτος της Αλβανίας από το 1967 μέχρι το 1990 περίπου, και δεν καταστράφηκαν τα τίμια λειψανάτου και υπάρχουν στη Βόρειο Ήπειρο, και εμείς οι Τηλοκαρνάνες έχουμε την ευλογία να έχουμε ένα τεμάχιο της κάρας του στο Θέρμο σήμερα. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Η Αγίω Καταταξή του, βεβαίως στη συνείδηση του λαού, αυτός ο μεγάλος Άγιος, ο Εθνοπατέρας και Άγιος. Ήταν Άγιος, από την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν Άγιο. Στην Εκκλησία μας όμως επίσημα αγιοκατατάχθηκε τον... Το 1961. Μάλιστα. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί ναοί ήδη. Σε όλη την Ελλάδα. Και τιμάται ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός από όλους τους Έλληνες και από όλους τους Ορθοδόξους και τους Ρώσους και τους Βουλγάρους και τους Ρουμάνους και τους Ουγγρανούς. Όλοι οι Ορθόδοξοι τιμούν. Είναι ένας πανορθόδοξος Άγιος ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Γιατί μπόρεσαν αυτοί οι λαοί, αν και δεν είχαν άμεση επαφή, δηλαδή δεν τους ωφέλησε με την έννοια όπως ωφέλησε τους Έλληνες. Και παρόλα αυτά όμως τον τιμούν τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Αυτό να το βλέπουμε εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι, που πολλές φορές θέλουμε να ξεχνάμε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Και βλέπουμε και στα σημερινά θέματα που εξελίσσονται καθημερινά, που έχουν να κάνουν με την παγκοσμιοποίηση, με την άλωση της ταυτότητάς μας και των αξιών μας, βλέπουμε πώς η διαχρονική παρέμβαση του Πατροκοσμά έρχεται και απαντάει. Είναι επίκαιρη. Και γίνεται επίκαιρη. Βέβαια. Αναφερθήκατε στις... Στους εξισλαμισμούς. Ναι. Και ιδιαίτερα που κάνετε μια αναφορά, ναι, νομίζω πολύ επίκαιρη, με την εργασία της Κυριακής. Της Κυριακής, ναι. Όπου νομίζω το θέμα αυτό μας απασχόλησε. Νομίζουμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημά μας, ότι θα ανοίξουν τα μαγαζιά την Κυριακή. Το είπε ξεκάθαρα λοιπόν και τότε ο Πατρόκος μας και δίνει και την απάντηση για σήμερα. Είναι τι είχε πει, ότι το κέρδος της Κυριακής να μην το βάζετε, λέει, σε μια από τις διδαχές του, στο ίδιο πορτοφόλι, στην ίδια σακούλα, λέει, μετά, γιατί λέει, θα γίνει καταραμένο, λέει, είναι καταραμένο το κέρδος της Κυριακής και θα γίνει όλο σας το βίος καταραμένο. Να μην το βάζετε, λοιπόν, στην ίδια σακούλα, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Θέλω, λοιπόν, κάτι άλλο, κύριε Μπλάνο, να πω ότι, να πούμε έτσι επιτροχάδιν, το πώς ζούσαν οι Έλληνες στην εποχή εκείνη, γιατί και αυτό λέγεται σήμερα, ότι συμβιώναμε, λέει, με τους Τούρκους με εναρμονία και δεν υπήρχε πρόβλημα. Όμως έρχεται ο βίος του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, οι δίδαχές του και το έργο του να επιβεβαιώσουν την αληθινή ιστορία, ότι η τουρκοκρατία ήταν μια μαύρη περίοδος για τους Έλληνες, για όλους τους υπόδουλους Ορθοδόξους, οι οποίοι βρισκόταν κάτω από την σπάθα του Ασιάτη Μουσουλμάνου και υπέφεραν, και το χειρότερο απ' όλα ήταν και το παιδομάζωμα και η βαριά φορολογία και το ότι δεν είχαν δικαιώματα οι υπόδουλοι Έλληνες, αλλά και το χειρότερο απ' όλα, όπως είπαμε προηγουμένως, η βία, οι εξισλαμισμοί. Ολόκληρες περιοχές των Βαλκανίων, ολόκληρες επαρχίες εξισλαμίζονταν μαζί με τους ιερείς τους. Και τους επισκόπους ακόμα, κύριε Μπλάνο, υπάρχουν μαρτυρίες. Γιατί υπάρχουν στην Αλβανία και στη Βοσνία και αλλού μουσουλμανικές κοινότητες? Είναι εξισλαμισμένοι Ορθόδοξοι χριστιανοί. Και δυστυχώς αυτό το κομμάτι του εξωτερικού κανείς δεν το αντιλαμβάνεται. Και αυτό πήγε, λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός να αναχαιτήσει τους εξισλαμισμούς, και το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό και όρκιζε τους και τους έλεγε ότι είστε Ορθόδοξοι χριστιανοί. Έχετε τη μεγάλη, εγώ λέει, διάβασα όλες τις πίστες της Οικουμένης και βρήκα ως αληθινή πίστη την Ορθοδοξία μας. Να χαίρεστε που είστε Ορθόδοξοι, Χριστιανοί, και να κλαίτε, λέει, για τους αιρετικούς, να κλαίτε για τους αλλοθρίσκους. Έτσι, λοιπόν, έβαλε μέσα στην ψυχή τους, μάλιστα είχε κύριε Μπλάνο και το χάρισμα να ομιλεί και να αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Είχε και ρητορική δυνότητα ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, και διαβάζοντας και εμείς σήμερα τις διδαχές του. Οι διδαχές είναι κάποιες ομιλίες. Τα κηρύγματα, λοιπόν, τα οποία έχουν διασωθεί κιόλας. Έχουν διασωθεί ή ίσως καταγράφηκαν αργότερα, δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Πάντως είναι αποσπάσματα από τα κηρύγματά του. Είναι πραγματικά να τα θαυμάζει κανείς. Και εμείς οι σημερινοί θεολόγοι πρέπει να ανατρέχουμε στις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, να παίρνουμε αυτή τη δροσιά της ευσέβειας και της πίστης στην Ορθοδοξία μας. Έτσι, λοιπόν, εμπέδωσε την Ορθοδοξία όσο έπρεπε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός στους υπόδουλους Έλληνες και αναχέτησε τον εξισλαμισμό. Να, λοιπόν, μια πολύ μεγάλη υπηρεσία προς την Εκκλησία μας. Αλλά δεν είναι μονάχα
το κήρυγμά του στην, στα δόγματα της Εκκλησίας μας, στην πίστη την Ορθόδοξη, αλλά και ο Κοσμάς Ιωτολός, είχε θέσει ως προϋπόθεση για να είναι κανείς χριστιανός και καλός Ορθόδοξος, θα πρέπει να είναι, να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, να μπορεί να διαβάζει τα έργα των πατέρων της Εκκλησίας μας, να διαβάζει την Αγία Γραφή, τα δόγματα της Εκκλησίας μας, και μάλιστα έβαζε εκεί τους, σε κάθε περιοχή που πήγαινε, και τους όρκιζε να μιλάνε ελληνικά στο σπίτι τους, να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά ότι όσοι θέλουν να μιλούν την ελληνική γλώσσα, εγώ παίρνω επάνω μου τις αμαρτίες τους. Τόσο βαθιά στην ψυχή τους μιλούσε ο Άγιος Κοσμάς Ιωτολός. Τόσο πίστευε λοιπόν στη δύναμη της γλώσσας μας, που τελευταία οι νέοι μας δυστυχώς έχουν ξεχάσει τη γλώσσα μας και γράφουν εκεί με αγγλικούς χαρακτήρες τα σημερινά. Οι σημερινοί νέοι δυστυχώς, κύριε Πλάνο, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα εθνικό πάλι η γλώσσα μας, που φρόντισαν κάποιοι να την φτωχύνουν. Όμως έρχεται και πάλι ο Άγιος Κοσμάς Ιωτολός να μιλήσει σε εμάς, να μιλάμε την ελληνική γλώσσα, να μαθαίνουμε την ελληνική γλώσσα, αυτή την αθάνατη. Και όμως κάποιοι γλώσσα τον είπαν σκοταδιστή, αλλά η απάντηση είναι τα σχολεία. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να δούμε μετά στην ουσία ακριβώς και να δώσουμε και απαντήσεις, αλλά και τα μηνύματα μέσα από τις διδαχές, το έργο και το θεολογικό και το κοινωνικό και το εθνικό, αυτό το τεράστιο έργο ενός μεγάλου άντρα, μιας μεγάλης προσωπικότητας. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό και θα είμαστε πάλι κοντά σας. Έργα και ημέρες του Άγιου Κοσμά του Ιωτολού, λοιπόν, στο σημερινό μας θέμα, στη σημερινή μας κουβέντα, με τον εκλεκτό μας συνομιλητή, συνεργάτη και φίλο, τον κύριο Λάμπρο Σκόντζο, εκλεκτό και διακεκριμένο θεολόγο και συγγραφέα. Ήδη νομίζω ότι, κύριε Σκόντζο, μας έχετε πραγματικά μέσα από την αναφορά σας που κάνετε σε αυτό τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, μας έχετε συγκινήσει πάρα πολύ, και αυτός ο λόγος, το υπερβατικός όπως μας το μεταφέρετε, ίσως μας δίνει και το κουράγιο και μας δίνει και μας φορτίζει την ψυχή θετικά για να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Χαίρομαι που τα ακούω, κύριε. Ως θεολόγος θα τα δούμε όλα, όσον αφορά τα έργα και τις ημέρες του Πατροκοσμά. Ως θεολόγος, ως πατερική μορφή, και μετά να δούμε και το κοινωνικό, να δούμε το τεράστιο έργο της παιδείας, να δούμε πόσο σκοταδιστής ήταν ή όχι, έτσι, και όλα αυτά που είναι οι απαντήσεις πραγματικά για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, ως πατερική μορφή, κύριε Μπλάνο, ο Άγιος Κοσμάς Ιωτολός συγκαταλέγεται στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Γιατί ορθοτόμησε την ορθόδοξη πίστη όπως τη διδάσκει η Αγία Γραφή, την παρέλαβε η Εκκλησία μας και τη διατήρησε στους αιώνες. Και μάλιστα βλέπουμε μέσα από τις διδαχές του να οπηλεί και να αφήνει την εντύπωση ότι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Και όποιες ομάδες ξέφυγαν και αποκόπηκαν μέσα από την Ορθοδοξία μας, βρίσκονται στην αίρεση. Αυτό είναι μια απάντηση στους σύγχρονους, ιδιαίτερα στους οικουμενιστές, οι οποίοι θέλουν να βλέπουν ότι εντάξει, υπάρχουν μικροδιαφορές, κατά τα άλλα είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, κύριε Μπλάνο. Η Εκκλησία του Χριστού μας είναι μία, όπως την βλέπουμε μέσα στις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ιωτολού. Η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού μας είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αυτή που διατήρησε ακαινοτόμητη την
αρχαίγουν η πίστη μέχρι σήμερα. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αυτό ήθελε να πει στις διδαχές του και στους ακροατές του, σε κάθε τόπο που πήγαινε, να εμπεδώσει όχι απλά ένα χριστιανισμό, θα λέγαμε γλυκανάλατο όπως είναι σήμερα, αλλά τον χριστιανισμό της Ορθοδοξίας μας. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι μεγάλη πατερική μορφή. Επίσης εδώ και κάτι άλλο θέλω να πω επί τη ευκαιρία, ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ανήκει, κύριε Μπλάνο, μαζί με τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη και τον Άγιο Μακάριο, Νοταρά και τους άλλους της εποχής του, ανήκει στο κίνημα των Κολυβάδων. Ένα μεγάλο πνευματικό κίνημα το 18ο αιώνα που ξεκίνησε από το Άγιον Όρος και θα μας υποσχεθείτε μια ξεχωριστή εκπομπή πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε μια εκπομπή. Είναι ο δικός μας διαφωτισμός, κύριε Μπλάνο, ο ορθόδοξος διαφωτισμός. Είναι η επιστροφή στις γνήσιες πηγές της Ορθοδοξίας μας. Γιατί κακά τα ψέματα, οι εθνικές μας περιπέτειες άφησαν να εισβάλλουν μέσα στον ορθόδοξο χώρο ετερόδοξες διδασκαλίες, οι οποίες άρχισαν σιγά σιγά να αλλοιώνουν το ορθόδοξο φρόνημα. Έρχεται λοιπόν το κίνημα των Κολυβάδων, που ένας μεγάλος Κολυβάς ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, για να μας επαναφέρουν στις γνήσιες και ανώθευτες ρίζες μας. Πάρα πολύ έτσι εξαιρετικό νομίζω και αυτό το κομμάτι. Αυτό το έχουμε υπόψη μας. Βεβαίως. Να πάμε να δούμε λίγο την παιδεία. Είπαμε για το έργο που προσέφερε στο γένος, αναζητώντας και επιμένοντας κυρίως στο θέμα αυτό της παιδείας, στη μόρφωση των ελληνοπαίδων, στη διατήρηση ελληνικής γλώσσας, άρα και της ταυτότητας του ελληνισμού. Ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία λοιπόν της γραμμής που ακολούθησε, όχι τυχαία, ενάντια στους εξισλαμισμούς. Που είχε να κάνει με την αυτοσυνειδησία του ελληνισμού όσον αφορά το ποιος είναι από που έρχεται, με την ταυτότητά του δηλαδή. Στοιχεία που και σήμερα κινδυνεύουν. Βεβαίως. Θα το δούμε και αυτό. Ναι, κύριε Πλάνο. Καταρχήν να πούμε ότι το είπαμε και προηγουμένως ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν φορέας ο ίδιος της παιδείας. Ήταν για την εποχή του ένας πάρα πολύ μορφωμένος άντρας. Και αυτή την αγωνία για το ότι η παιδεία είναι η βάση του πολιτισμού, είναι η βάση της ελευθερίας. Αν κάποιος δεν γνωρίζει τι είναι ελευθερία μέσα από την παιδεία, δεν έχει τη διάθεση να ελευθερωθεί, κύριε Μπλάνο. Γι' αυτό λοιπόν και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έθεσε ως βάση του εθνικού ζητήματος, δηλαδή της ελευθερίας του ελληνικού, του Ρωμαίου, θα λέγαμε, των υποδούλων Ρωμιών, έθεσε ως βάση την παιδεία. Και έλεγε μάλιστα ότι ξυπνούσε μέσα τους, σε κάθε τόπο που πήγαινε, και υπενθύμιζε ότι είμαστε γένος ευκλεών προγόνων. Αυτό το έλεγε. Ότι είμαστε Έλληνες, ότι έχουμε ευγενική και καταγωγή από αυτούς που δώσαμε τα φώτα στην οικουμένη. Άρα έμεσα αυτό είναι και μια απόδειξη μέσα από τον λόγο, αυτό τον δυναμικό λόγο του Πατροκοσμά, είναι και μια απόδειξη, κύριε Σκότζο, τη συνέχεια του ελληνισμού. Μα βέβαια. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μέσα από τα έργα του, αν και αυτό κάποιοι ανεπιτυχώς θέλουν να τα αμφισβητήσουν, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι ο φορέας του διαχρονικού ελληνισμού από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα. Και όταν μιλάει για παιδεία, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δεν βγάζει έξω τη λεγόμενη θύραθεν παιδεία, δεν βγάζει έξω τα μαθηματικά, δεν βγάζει έξω τη φιλοσοφία, δεν βγάζει έξω την αριθμητική, δεν βγάζει τη φυσική έξω, γιατί ο ίδιος τα είχε σπουδάσει αυτά και τα έχει κάνει κτήμα του. Αλλά όμως τα εντάσσει μέσα σε μια άλλη προοπτική, στην προοπτική της χριστιανικής παιδείας, που μέσα στο χριστιανισμό, κύριε Μπλάνο, χωράει και η επιστήμη, χωράει και η μόρφωση, χωράει και η έρευνα. Τώρα κάποιοι άλλοι λένε πίστευε και μια έρευνα. Μέσα στην Ορθοδοξία μας δεν υπάρχει αυτό το σλόγγαν, έτσι είναι των δυτικών, δεν είναι σε εμάς. Εμείς, γιατί το απέδειξαν άλλωστε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είχαν συγκεράσει άριστα την ελληνική παιδεία με την χριστιανική πίστη, και γι' αυτό λοιπόν προέκυψε ο μεγάλος ελληνοορθόδοξος πολιτισμός, η βάση του παγκόσμιου πολιτισμού. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε υπόψη του όλα αυτά και όπου πήγαινε έλεγε «Μάθετε τα παιδιά σας γράμματα, προσέξτε, και τα αρσενικά και τα θηλυκά». Δεν έκανε διάκριση. Δεν έκανε διάκριση. Έτσι, «Μάθετε τα παιδιά σας γράμματα». Και τι έλεγε, παρακινούσε τους πλουσίους, τους έλεγε
τους παρακινούσε να δώσουν χρήματα να φτιάξουν σχολεία. Φτιάξτε σχολεία. Λέει, μην φτιάχνετε γεφύρια και βρύσες και δρόμους. Φτιάξτε σχολεία. Πληρώστε δασκάλους. Και μάλιστα βλέπουμε ο ίδιος να λέει στους πλουσίους, στους προύχοντες της εποχής εκείνης, ότι εγώ παίρνω επάνω μου τα αμαρτήματά σας για να φτιάξετε στο χωριό σας σχολείο για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα. Γιατί ήξερε ο μεγάλος αυτός άντρας, ότι μέσα από το σχολείο θα μάθουν τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα ότι είναι Έλληνες, ότι είναι ελεύθεροι άνθρωποι, ότι είναι προσωπικότητες και θα αγωνιστούν για την ελευθερία τους. Γιατί μέσα από την αμάθεια δεν υπήρχε περίπτωση να ζητήσουν την ελευθερία τους οι Έλληνες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι λοιπόν έφτιαξε... Λέει, πόσα σχολεία έφτιαξε? Έφτιαξε πάρα πολλά σχολεία, επίσημα 200, αλλά όμως διάβασα σε μια μελέτη πάνω από 1200, μιλάμε για δημοτικά σχολεία, ναι. Ας πούμε, για τα στοιχειώδη γράμματα. Επίσης έφτιαξε πάρα πολλά, περίπου 100 μέσα σχολεία και 10 ανώτερα. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε, όπως είπαμε, δεν είχε ένα γρόσι, θα το όνομα της εποχής εκείνης, ένα γρόσι στην τσέπη του, μπόρεσε μέσα από την πυγμή του, μέσα από το έργο του, μέσω της πυθούς στους πλουσίους, και μπόρεσε και έφτιαξε έκαμε ένα πολύ μεγάλο έργο, τόσο μεγάλο που δεν θα μπορούσαμε εμείς οι σύγχρονοι να το φανταστούμε. Γιατί λέω το εξής. Ένας άνθρωπος σε μια σκλαβωμένη χώρα, που δεν είχε καμία κρατική υπόσταση. Όχι βέβαια. Και καμία επιχορήγηση, τίποτα. Και χωρίς καμία στήριξη μπόρεσε να κάνει θαύματα. Και μάλιστα σώζεται μια επιστολή του προς τον αδελφό του Χρύσανθο, ο οποίος ήταν στις Κυκλάδες ο αδελφός του. Εκεί ήταν δάσκαλος και ιερομόναχος ο Χρύσανθος. Και μέσα στην επιστολή του που σώθηκε ευτυχώς, αναφέρει αυτά τα σχολεία που έφτιαξε ο ίδιος, το παιδευτικό έργο του για το σκλαβωμένο γένος. Εκεί βεβαίως μιλάει και για την ελληνική γλώσσα, εκεί μιλάει για τις αξίες της παιδείας, εκεί μιλάει για την ελευθερία, η οποία απορρέει φυσικά και η υπόθεση του γένους, η ελευθερία φυσικά και η κατόπιν απελευθέρωση. Μάλιστα. Εάν ολοκληρώσαμε το κομμάτι της παιδείας... Νομίζω το ολοκληρώσαμε. Καλό θα είναι να δούμε... Αγαπητοί μας τηλεθεατές, ότι δεν έχουμε και τον χρόνο άλλο να επεκταθούμε. Θα πρέπει και με βάση και το χρόνο που έχουμε να ολοκληρώσουμε όλο το φάσμα για να γίνει κατανοητό στους τηλεθεατές πόσο πραγματικά μεγάλη μορφή υπήρξε και πόσο πραγματικά συνεισφέρει ακόμη και με το λόγο του μέχρι και σήμερα το διαχρονικό. Και στον κοινωνικό τομέα, κύριε Πλάνο, μεγάλη η δράση και η διδασκαλία του. Τα ήθη της εποχής εκείνης είχαν εξεχρεωθεί στο κατώτατο όριο, θα λέγαμε. Οι άνθρωποι ζώντας μέσα στην τουρκική αμάθεια, γιατί οι Τούρκοι ήταν αγράμματοι, αμαθείς, έτσι. Εμείς είχαμε παιδεία, αλλά όμως ζώντας τόσα χρόνια, περίπου 300 χρόνια μέχρι την εποχή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, 300 χρόνια λοιπόν στην τουρκική δουλεία, τα ήθη είχαν εξεχρεωθεί, οι διανθρώπινες σχέσεις είχαν φτάσει σε πολύ άσχημη κατάσταση, υπήρχαν για το παραμικρό δολοφονίες, για το παραμικρό αψιμαχίες, μισούσαν στον άλλον. Τα διδάγματα, θα λέγαμε, του μουσουλμανισμού είχαν γίνει κτήμα των Ελλήνων, οπότε που διδάσκουν φυσικά έτσι τη βία κλπ. Όμως ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, έχοντας μέσα του την χριστιανική και την ελληνική παιδεία και τις αρετές της Ορθοδοξίας μας, μίλησε και τους είπε ότι στα αδέλφια όλοι οι άνθρωποι είμαστε παιδιά του Θεού και θα πρέπει να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Και μάλιστα σε κάθε τόπο που πήγαινε, είναι γραμμένα αυτά μέσα στις διδαχές του. Λέει, αδελφοί μου, εσείς εδώ, λέει, αγαπιέστε. Έχετε αγάπη μεταξύ σας. Πώς πάτε, μήπως μισεί ο ένας τον άλλον? Και μάλιστα έλεγε, όποιος αγαπά πραγματικά, σηκωθεί επάνω και εγώ θα τον ευλογήσω. Και η ευλογία η δική μου θα είναι, λέει, θα έδινε. Είναι μεγαλύτερη από όσα θα έδινε χιλιάδες φλουριά, θα του δίνανε αμοιβή αλλού. Και σηκωνόταν άνθρωποι και λέγανε, εγώ αγαπώ, και έλεγε, σαν αυτόν να αγαπιέστε, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Έβαζε τους ανθρώπους να συμφιλιώνονται, τους συμφιλίωνε. Συμφιλίωνε τα διάφορα σόγια, θα λέγαμε, που υπήρχαν. Μάλιστα. Οι βεντέτες στην εποχή εκείνη, τους συμφιλίωνε.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το στοιχείο της ενότητας, το οποίο είναι και μία προϋπόθεση ενός έθνους και ενός του γένους, του ελληνικού γένους, και αυτό είναι σημαντικό γιατί επιβίωσε. Δηλαδή, ταυτίζεται βασικά με την συνείδηση, με τη συνείδηση και την ταυτότητά μας, αλλά χωρίς την ενότητα αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Επομένως, προσπαθούσε να λειτουργήσει και στην ενότητα. Ακριβώς την ενότητα αυτή, την ενότητα λοιπόν. Και μπορούσαν έτσι ενωμένοι και αγαπημένοι σε κάθε τόπο, σε κάθε χωριό, σε κάθε κοινότητα, να μπορέσουν να μεγαλουργούν. Άραστε. Και ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Πήγαινε μέσα στις μικρές κοινωνίες, στις κοινότητες που ήταν και το κύτταρο και δούλευε μέσα εκεί. Άλλωστε, κύριε Μπλάνο, μην ξεχνάμε, και αυτό να το ξέρουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές, ότι το γένος μας επιβίωσε με τον κοινοτισμό. Με την οργάνωση, την κοινοτική. Έτσι, και βλέπουμε ότι ο πατρόκος μας έδωσε μεγάλη σημασία. Βεβαίως. Γιατί αναλώθηκε όχι σε μεγάλα λόγια να στέλνει επιστολές. Πρακτικά πήγαινε πράγματα. Στις κοινότητες. Ακριβώς. Σε συνθήκες απίστευτα δύσκολες. Αγαπηθείτε, οργανωθείτε. Αυτό τους έλεγε. Επίσης, και τους μιλούσε στην καρδιά, δηλαδή τους ξεσήκωνε. Επίσης, ανθρώπους που έδειγναν και δεν είχαν ίσως άλλη φορά. Αισθανθεί αυτό το τι μετάνοια, την θεία κοινωνία, τους παρότρινε για να ακριβώς, κοινωνήσουν κλπ. Αυτό ήταν πραγματικά μεγάλο έργο. Τους αδέλφωνε. Yeah. Λοιπόν, επίσης, μέσα στα έργα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, για μια εποχή που η ανδροκρατία, όπως ήταν η Οθωμανική κοινωνία, με τα χαρέμια κλπ., ήταν η γυναίκα πάρα πολύ καταφρονμένη, γιατί το Άγιος Κοσμάτος Ετωλός και έλεγε στους άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, να τις έχετε για αυτές εικόνες του Θεού σαν εσάς. Λοιπόν, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ σας. Λοιπόν, και ανέβασε και τις γυναίκες που ήταν καταφρονεμένες στην εποχή εκείνη. Μάλιστα. Απορώ, κύριε Σκότζο, ποιοι είναι αυτοί που τον συκοφαντούν ως σκοταδιστή να μας να δούμε, γιατί θα τρελαθούμε εδώ μάλιστα, πέρα. Μάλιστα, κατόρθωσε μέσα από τους πλούσιους και αποσπούσε χρήματα και εξαγόραζε χιλιάδες γυναίκες από τα χαρέμια των αγάδων και των πασάδων. Χιλιάδες γυναίκες, είναι καταγραμμένο αυτό. Λοιπόν, και τις απελευθέρωνε. Επίσης, είχε διεισδύσει ο μεγάλος αυτός άντρας μέσα σε λιμέρια ληστών και κατόρθωσε και τους μετέστρεψε και έγιναν φιλήσυχοι πολίτες. Άφησε τη ληστεία και την κλεψιά. Λοιπόν, και όλα αυτά. Λοιπόν, σας λέω, το έργο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, το κοινωνικό έργο, είναι φάμελο του θεολογικού του έργου, όπως και του εθνικού που θα δούμε στη συνέχεια. Βεβαίως, βεβαίως. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά όλα αυτά. Να περάσουμε στο εθνικό έργο, όπως είπατε, και να αφιερώσουμε ένα κομμάτι και στο προφητικό. Στο προφητικό που έχει σημασία μεγάλη. Πριν κλείσουμε με τα διδάγματα και τα μηνύματα στη σύγχρονη εποχή. Λοιπόν, στο εθνικό τώρα έργο, ο Άγιος Κοσμάτος Ετωλός, απότερος σκοπός του ήταν η ελευθερία των υπόδουλων Ρωμιών. Και όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων των Ορθοδόξων λαών, μάλιστα, οι οποίοι βρισκόταν κάτω από την Οθωμανική τυραννία. Και των Ελλήνων, και των Σέρβων, και των Αλβανών, Αλβανία δεν υπήρχε την εποχή εκείνη, οι κάτοικοι που στην Αλβανία, και των Βουλγάρων, των Ρουμάνων, όλων των, και των κατοίκων της Μικράς Ασίας και όλων των. Λοιπόν, να απελευθερωθούν από την θηριωδία, από την τυραννία των Οθωμανών, η οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, ήταν αδίστακτη. Ήταν αδίστακτη. Ας μελετήσουμε λιγάκι την ιστορία από τις πηγές της, για να δούμε πώς βίωναν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κοσμάτος Ετωλός έρχεται, κύριε Μπλάνο, να ψάξει και να βρει τη σπίθα της λευτεριάς, η οποία βρισκόταν μέσα στις ψυχές των υπόδουλων Ελλήνων, και να την φυσήξει αυτή την ελπίδα, αυτή τη σπίθα, για να ανάψει η μεγάλη φωτιά της απελευθέρωσης. Και τι τους έλεγε? Αδέλφια μου ορθόδοξοι, θα έρθει το ποθούμενο, θα το δούμε στις προφητείες, θα γίνει το Ρωμαϊκό, θα γίνει η Ελλάδα ένα ένδοξο βασίλειο και όλοι οι ορθόδοξοι λαοί θα απελευθερωθούν. Και γύριζε από τόπο σε τόπο λοιπόν και προφήτευε την ελευθερία των υπόδουλων Ελλήνων. Έτσι λοιπόν, μέσα από την παιδεία και μέσα από τα κηρύγματα της ορθόδοξης ελευθερίας του προσώπου, που αυτός ως πατερική μορφή ήξερε να λέει, αναθέρμανε την ελευθερία, αναθέρμανε αυτή τη σπίθα της ελευθερίας, και βλέπουμε ότι λίγα χρόνια αργότερα, βεβαίως υπήρξε και σχεδόν σύγχρονος, λίγο μεταγενέστερος, ο Ρήγας Φεραίος, με πολύ μεγάλη μορφή του γένους μας, αυτοί οι άνδρες μπόρεσαν
και στάλαξαν την ελπίδα της ελευθερίας μέσα στις ψυχές των υπουργών. Εδώ επιβεβαιώνεται πάλι κάτι πολύ σημαντικό που παραπέμπει και σε εποχές σημερινές, ότι πριν πάρουμε τα άρματα, να το πω έτσι, γιατί μας βγαίνει πολλές φορές μια επαναστατικότητα να βγούμε, να τα αλλάξουμε όλα, τι πρέπει να προηγηθεί? Το έργο. Η προετοιμασία. Η προετοιμασία ακριβώς με τη μορφή που δούλεψε ο Πατροκοσμάς. Ακριβώς. Έτσι και σήμερα, θα το πούμε και στο κλείσιμο, αλλά έτσι όπως μου βγαίνει εδώ, κύριε Σκότσο, επιτρέψτε μου εγώ τώρα να βγάλω το συμπέρασμα που μου βγαίνει για τον κόσμο έτσι ζεστό. Βέβαια. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο εάν μέσα μας δεν αλλάξουμε, εάν δεν αποκτήσουμε και την αυτοσυνειδησία μας. Βέβαια. Και αν δεν κρατήσουμε ακριβώς τις αξίες και την ταυτότητά μας πάνω σε αυτό που δούλεψε στη γλώσσα, την παιδεία, την πίστη ο Πατροκοσμάς. Επίσης, ήθελα να πω το εξής, κύριε Μπλάνο, ότι με τους εξισλαμισμούς, κακά τα ψέματα, όσοι εξισλαμίζονταν, προσέξτε, έστω και αν διατηρούσαν την ελληνική γλώσσα, γίνονταν Τούρκοι. Όμως, όσοι παρέμεναν ορθόδοξοι, και είχαν βέβαια και την ελληνική γλώσσα, παρέμεναν Ρωμοί, παρέμεναν Έλληνες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η πίστη ήταν ο καθοριστικός παράγοντας. Αυτό το βλέπουμε και αργότερα. Ναι. Βλέπουμε ολόκληρους πληθυσμούς οι οποίοι εξισλαμίστηκαν και είναι ακόμα ελληνόφωνοι, όπως είναι οι Τουρκοκρήτες, λόγω χαρά. Ναι. Λοιπόν, δεν κράτησαν την Ορθοδοξία, δεν κράτησαν την Ορθόδοξη πίστη, έγιναν Τούρκοι. Έτσι. Τουρκοποιήθηκαν. Όσοι όμως κράτησαν την Ορθοδοξία, την Ορθόδοξη πίστη, και βέβαια είναι. Εδώ το κάνω άλλη, ανοίγω μια παρένθεση να μιλήσω για τους. Για τους νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας, οι χιλιάδες νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μαρτύρησαν για την Ορθοδοξία και για το γένος μας. Έτσι. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι και ένας εθνεγέρτης και δεν θα φτάναμε ποτέ, το είπα και στην αρχή της συζήτησης μας, κύριε Μπλάνο, ότι αν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, η Θεία Πρόνοια δεν τον έστειλε την εποχή εκείνη στις παραμονές της Ελληνικής Επαναστάσεως, δεν ξέρουμε αν θα γινόταν Ελληνική Επανάσταση. Δεν είναι μεγάλος ο λόγος. Έτσι. Να περάσουμε στις προφητείες, στο λίγο χρόνο που έχουμε, και να κλείσουμε ακριβώς με τα μηνύματα του στο σήμερα, αυτού του μεγάλου Έλληνα, του μεγάλου Εθνοπατέρα. Λοιπόν, είπα και στην αρχή της συζήτησής μας ότι ο Άγιος Κοσμάς Αιτωλός ήταν δοχείο της Θείας Χάριτος. Ένας άνθρωπος καθαρμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καθαρθεί, είχε αγιαστεί αυτός καταρχήν από τον προσωπικό του αγώνα και την Θεία Χάρη, και μπόρεσε έτσι, κύριε Μπλάνο, και ένα εμφανές σημείο της αγιότητας και του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού είναι οι προφητείες. Μάλιστα, ένας σύγχρονος θεολόγος είχε πει ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι ένας, αν όχι, ο μεγαλύτερος προφήτης μετά Χριστόν. Μάλιστα, τόσο πολύ. Τόσο μεγάλο. Και είναι ευλογία από το Θεό που οι άνθρωποι σε κάθε περιοχή που πήγαινε κράτησαν στη μνήμη τους αυτές τις προφητείες, οι οποίες αργότερα καταγράφηκαν και είναι καταγραμμένες οι προφητείες του και έφτασαν σε μας, και εμείς σήμερα έχουμε την χαρά, έχουμε την τιμή και την ευλογία να διαπιστώνουμε ότι δεν ήταν ψευδοπροφητείες, αλλά περισσότερα από τα 4/5 των προφητειών του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού έχουν πραγματοποιηθεί με ακρίβεια. Είτε αυτές αφορούσαν την ελευθερία της Ελλάδος, είτε αφορούσαν την σύγχρονη τεχνολογία, είτε τον σύγχρονο ηθικό ξεπεσμό μας, είτε σύγχρονα γεγονότα που θα γινόταν την εποχή εκείνη, είτε και για πρόσωπα της εποχής εκείνης. Όπως λόγου χάρη προφήτεψε για τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Ο Αλή Πασάς, ένας πανέξυπνος άνθρωπος, θηριώδης κατά τα άλλα, τιμούσε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, γιατί είδε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και μάλιστα αυτό ανήκει στις προφητείες βεβαίως. Όταν τον ρώτησε, ήταν ακόμη ένας ασήμαντος, στο Τεπελένι της Βορείου Υπήρου, όταν πέρασε από και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στο σπίτι του και του είπε: «Θα γίνω πασάς». «Θα γίνεις», του λέει, «θα κατακτήσεις την Αρβανιτιά, θα κατακτήσεις την Ρούμελη κλπ.», του είπε. «Θα γίνεις μεγάλος πασάς των Ιωαννίνων», του είπε. Και στο τέλος του λέει ο Αλή Πασάς, του λέει: «Θα γίνω σουλτάνος, θα πάω στην πόλη». «Θα πας», του λέει, «και στην πόλη, αλλά με κόκκινα γένια».
Βεβαίως προφήτεψε με ακρίβεια ο Ιωσήφ Κοσμάς ο Αιτωλός ότι τελικά θα πήγαινε, αλλά το κεφάλι του κομμένο και ματωμένα τα γένια του. Πράγματι πήγε το κεφάλι του στον Σουλτάνο στα 1822, όταν έγινε, στα 1821, όταν έγινε επαναστάτης εναντίον του Σουλτάνου και τον εκτελεστή. Πάντως βλέπουμε, όλοι έχουν διαβάσει λίγο πολύ διάφορες προφητείες, αλλά βλέπουμε ότι είναι, μέχρι και τώρα επιβεβαιώνονται κάποια πράγματα. Να μην μπω σε λεπτομέρειες, λοιπόν, αλλά ότι θα σας βάλουν φόρους και στα κοτέτσια, νομίζω αρχίζουμε να το αισθανόμαστε ήδη. Πιθανότατα πολύ σοβαροί μελετητές λένε ότι οι φόροι αυτοί και η κατάσταση οικονομική που περιγράφει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που προφητεύει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι η εποχή μας. Αναφέρεται στην εποχή μας. Ναι, και δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλλουμε, κύριε Μπλάνο. Να πούμε λιγάκι τι προφήτεψε. Προφήτεψε κατευθείαν το τηλέφωνο. Έλεγε σε μια εποχή που ήταν αδιανόητο το τηλέφωνο και οι τηλεπικοινωνίες, είπε ότι ο κόσμος θα ζωστεί με μια κλωστή και θα μιλούν οι άνθρωποι, λέει, από μεγάλες αποστάσεις, σαν να είναι σε διπλάνο δωμάτια. Το τηλέφωνο. Και μόνο η σύλληψη ως ιδέα. Και είναι... σύλληψη ως ιδέα. Βέβαια, πολύ προχωρημένη βέβαια, για την εποχή. Μίλησε για την τηλεόραση και μάλιστα αυτή την καταπληκτική εφεύρεση του 20ου αιώνα. Και μάλιστα δυστυχώς, επειδή η τηλεόραση είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, αλλά είναι και μια πηγή ηθικής παρεκτροπής, είπε θα βγει ο διάβολος από το καυκί του. Λοιπόν, και βλέπουμε μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την τηλεόραση να βγαίνουν πράγματα τα οποία πολλές φορές είναι επιζήμια για την ηθική μας και κατάσταση. Τα κέρατα στις... Και τα κέρατα στα κεραμίδια. Στα κεραμίδια. Ναι. Επίσης μίλησε για τα αυτοκίνητα. Θα τρέχουν, λέει, τα αμάξια την εποχή εκείνη, τα βουηδάμαξας. Θα τρέχουν, λέει, γρηγορότερα από το λαγό, στους κάμπους, λέει, και θα τα πιάνετε. Μίλησε για την γνώση. Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία, λέει, που δεν θα βάζει ο νου σας. Μίλησε για την Ελλάδα και μάλιστα σε περιοχές, κύριε Μπλάνο, που, ας πούμε λόγου χάρη, στην Βόρειο Ήπειρο, τον ρώτησαν πότε θα έρθει το ποθούμενο γέροντα. Και τους είπε όταν σμίξουν αυτά, ήταν δύο δεντρίλια, όταν σμίξουν αυτά. Και πράγματι το 1912 που απελευθερώθηκε η Βόρειος Ήπειρος, είχαν σμίξει πραγματικά τα δύο αυτά δέντρα. Και άλλα πολλά παρόμοια τώρα που αυτή τη στιγμή δεν έχω στο μυαλό μου να σας πω. Μίλησε επίσης και αναπτέρωσε τις ελπίδες για την, ότι θα πάρουμε την πόλη. Ήταν μέσα στις προσδοκίες του γένους η απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολεως. Μίλησε επίσης για το ότι για την σημερινή κατάσταση της Τουρκίας, ότι θα δεμιλιστεί η Τουρκία. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, ακόμα δεν έγινε. Πάντως το έχει προφητεύσει. Πάντως το έχει προφητεύσει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εν πάση περιπτώσει, είναι αξιοθαύμαστες και προτρέπω τους αγαπητούς μας τηλεθεατές να πάρουν ένα βιβλίο. Υπάρχουν, κυκλοφορούν πολλά. Το πιο κλασικό βιβλίο είναι του πατρός του Μακαριστού, του Καντιώτη, του Αυγουστίνου του Καντιώτη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος εκείνος, Μπλάνο, και πρέπει αυτό να το πούμε, που ανέσυρε από την αφάνεια τον Άγιο Κοσμά, τον Αιτωλό, και έφτασε ως την αγιοποίησή του όταν έγινε πρωτοσύνυλος στα 1952, αν δεν κάνω λάθος, στο Μεσολόγγι, ο μακαριστός γέροντας Αυγουστίνος Καντιώτης, μετέπειτα Μητροπολίτης Φλωρίνης. Ανέσυρε από την αφάνεια τον Άγιο Κοσμά, τον Αιτωλό, έψαξε, βρήκε πηγές και έφτασε στο σημείο να αγιοποιηθεί και να γίνει τόσο γνωστός και τόσο αγαπητός ο Άγιος σε όλους μας. Σημαντική συμβολή. Και ιδιαίτερα λοιπόν σε εμάς τους Αιτωλοκαρνάνες. Μάλιστα. Που είναι ο Άγιος μας. Σημαντική συμβολή του Μακαριστού Αυγουστίνου. Ως επίλογο για το πόσο απήχηση έχει σήμερα το έργο και ο λόγος του Πατροκοσμά. Έτσι, εν συντομία, πριν κλείσουμε. Λοιπόν, τελειώνω, κύριε Μπλάνο, με τις συκοφαντίες εναντίον που τον λένε σκοταδιστή, τον λένε αν θέλει να τον λένε, του προσάπτουν ένα σωρό συκοφαντίες. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο σε αυτούς τους ανθρώπους με νυφαλιότητα και χωρίς καμιά έτσι ούτε αντεκδίκηση ούτε τίποτα να ψάξουν καλύτερα, να αφήσουν κατά μέρος τις προσωπικές τους εμπάθειες από όπου αυτές προέρχονται, από την ιδεολογική τους ταυτότητα και να ψάξουν στις πηγές. Και ο κάθε ιστορικός, ο οποίος πρέπει να σέβεται την επιστημονική του κατάρτιση, να ανατρέχει στις πηγές. Έτσι λοιπόν και για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό να τρέξουν και να δουν, να ψάξουν να δουν και να διαπιστώσουν πόσο μεγάλη προσωπικότητα είναι. Και επίσης, τελειώνω με αυτό, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός θα πρέπει να είναι και για εμάς τους νεοέλληνες που περνάμε μια κρίση, πολύπλευρη κρίση. Δεν είναι μονάχα η οικονομική κρίση, κύριε Μπλάνο. Η οικονομική είναι η μια πτυχή αυτής της κρίσης. Είναι κυρίως πνευματική η κρίση μας, κρίση αξιών.
Να ανατρέξουμε λοιπόν στις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας μας και του γένους μας και εν προκειμένου στον Άγιο Κοσμά τον Ιταλό και να ενστερνιστούμε τα διδαγματά του, να ενστερνιστούμε τις ανησυχίες του και να γίνουμε και εμείς μικροί αλτρουιστές όπως έγινε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιταλός, να αποβάλλουμε την φιλαυτία μας, γιατί η φιλαυτία μας και η άτακτη αγάπη του εαυτού μας και ο ατομισμός μας μας έφερε σε αυτή την κατάτια. Να αποβάλλουμε λοιπόν την φιλαυτία μας και τον ατομισμό μας, να κοιτάξουμε το κοινωνικό σύνολο, να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία μας και στον Χριστό μας, είναι ο μόνος λυτρωτής, ο μόνος σωτήρας, όπως δίδαξε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιταλός, και τα πράγματα, αν τα οδηγήσουμε εκεί, τότε λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα βγούμε από την κρίση και θα διαλάμψουμε όπως διαλάμψαμε στο παρελθόν και θα δώσουμε και σήμερα τα φώτα στην ανθρωπότητα που τα περιμένει από εμάς, κύριε Μπλάνο, έστω και αν βρισκόμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή συμβολή σας. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μπλάνο. Να είστε καλά. Πολύ αυτή η ενδιαφέρουσα εκπομπή, αγαπητοί μου φίλοι. Έχουμε χρέος, όπως είπαμε, να προβάλλουμε αυτές τις προσωπικότητες, οδηγούς του σήμερα, που έρχονται από το παρελθόν και φωτίζουν όμως το δρόμο μας. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα λόγο διαχρονικό, έχουν ένα λόγο αφυπνιστικό. Και επειδή η εκπομπή μας Λόγος Ρωμαίκος κάνει αφύπνιση, πιστεύουμε ότι ο Πατρόκος μας είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα στον τομέα αυτών. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.